Πάμε να δούμε το άλλο ατόπιμα. Το άλλο ατόπιμα, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει κοροϊδία. Ποιος πράγμα. Λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Πράγμα, να τα δούμε κι αυτά. Έχει κυκλοφορήσει αυτή τη στιγμή. Γιατί βγαίνουν και λέει Μενδώνη, ναι, δεν μου έκανε παρέτηση. Έχουν μπερδευτεί. Ομολογία θα έλεγα του Γιώργου του Γεραπετρίτη, δηλαδή του Υπουργού Επικρατείας της κυβέρνησης, ο οποίος επί της ουσίας, άκου τι είπε Φίλιππε, μετά την καταγγελία της κυρίας Μενδώνη, μετά την καταγγελία της 6ης Φεβρουαρίου, η κυρία Μενδώνη ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη, η οποία υποβλήθηκε αμέσως. Παραδεχόμενος δηλαδή επί της ουσίας δημοσίως τι, ότι έλεγε ψέματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Χρήστος Σωταραντήλης, ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης παραιτήθηκε μόνος του. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Ποιος λέει τι? Το οποίο τα λέει ξεκάθαρα. Πάμε παρακαλώ. Υπουργέ, πριν από μερικές ημέρες, πριν από 4-5 μέρες αν δεν κάνω λάθος, είχε κυκλοφορήσει το εξής, ότι είχατε ζητήσει εσείς την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη δεν την είχα ζητήσει, δεν την είχε υποβάλει. Ο κύριος Λιγνάδης υπέβαλε την παρέτησή του αργά το απόγευμα του Σαββάτου και την απεδέχθη λίγο μετά. Παρά τα αυτά, ακριβώς για λόγους ευαισθησίας, η κυρία Μενδώνη ζήτησε από τον κύριο Λιγνάδη την παρέτησή του. Υπουργέ, πριν από μερικές ημέρες, πριν από 4-5 μέρες αν δεν κάνω λάθος, είχε κυκλοφορήσει το εξής, ότι είχατε ζητήσει εσείς την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη δεν την είχα ζητήσει, δεν την είχε υποβάλει. Ο κύριος Λιγνάδης υπέβαλε την παρέτησή του αργά το απόγευμα του Σαββάτου και την απεδέχθη λίγο μετά. Παρά τα αυτά, ακριβώς για λόγους ευαισθησίας, η κυρία Μενδώνη ζήτησε από τον κύριο Λιγνάδη την παρέτησή του. Τι μας λένε εδώ πέρα τώρα, ρε Τζίφα? Δεν ξέρω, το άλλο το κομματάκι το έχεις που λέει ότι εμείς επειδή, που λέει ο Γεραπετρίτης... Για τα σκυλιά. Ότι εμείς, ναι, για τα σκυλιά. Για να μην το έχεις σκυλιά, το έχουμε το δούμε, πάμε το δούμε. Πάμε το δούμε, τόπο να καταλάβει πάμε ο κόσμος το δούμε. Γίνεται. Δείτε τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Γεραπετρίτης, παρακαλώ να τον ακούσουμε. Θέλω παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά ότι χαρακτήρισε ψευδές αυτό το οποίο είπε ότι ζητήθηκε η παρέτηση της κυρίας Μενδώνη. Παρακαλώ. Θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη, η οποία υπευλήθη μας. Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά μας? Η διαφορά μας είναι η εξής, ότι εμείς επειδή έχουμε μια θεσμική αντίληψη των πραγμάτων, δεν θα βγάζαμε ποτέ τον κύριο Λιγνάδη να τον καταδικάσουμε εκείνη τη μέρα. Δεν τον εκθέταμε με τον τρόπο που εσείς θα πράτατε ίσως σε μια άλλη περίπτωση. Αυτό που σήμερα ζητάτε. Γιατί δεν τον διαπομπεύσαμε ενώ δεν υπήρχε καμία επώνυμη καταγγελία? Αυτό ζητάτε. Αλλά αυτό δεν έγινε. Γιατί η Ελλάδα, τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση, διατηρεί το συνταγματικό τεκμήριο του κράτους δικαίου. Ο κύριος Λιγνάδης απεχώρησε ως όφιλε και οδηγήθηκε λίγες μέρες μετά στη δικαιοσύνη, αλλά δεν τον διαπομπεύσαμε, δεν τον ρίξαμε στα σκυλιά, δεν πήγαμε στο δικαστήριο να ζητήσουμε να του επιβληθούν κυρώσεις, ακολουθήσαμε την οδό που το Σύνταγμα επιβάλλει. Εάν για σας το Σύνταγμα και ο νόμος είναι περιττά εμπόδια, να το ξέρουμε. Αλλά εγώ θα σας πω για μία τελευταία φορά, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, εντολές για κατοίκον έρευνες, για άρση τηλεφωνημάτων, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ. Αυτά τα ξεχάσαμε στις εκλογές του 2019. Αυτά λοιπόν. Έτσι έχει μπερδευτεί ο κόσμος και το θέμα εδώ πέρα είναι ότι έχουμε την κυρία Υπουργό να λέει ψέματα τότε. Την Υπουργό, αλλά πιστεύω εδώ τον κύριο Γεραπετρίτη. Το πιστεύω! Άρα είναι έλεγε ψέματα, κυρία Μενδώνη. Ή είναι ψεύτης ο κύριο Πετρίτης και έλεγε αλήθεια η Μενδώνη. Κάτι γίνεται, δεν μπορεί. Τι γίνεται εδώ? Ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια? Δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Είναι ψεύτρα η κυρία εδώ υπουργός πολιτισμού? Μήπως σας κάνω και μαθήματα υποκριτικής εκεί στο Υπουργείο? Να λέει ψεματάκια. Ψεματάκια, ψεματάρες δηλαδή. Ή η γυναίκα λέει αλήθεια και ο κύριο Πετρίτης είναι ηθοποιός ψεύτης? Ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Γεροπετρίτης λέει αλήθεια όμως.
Ο κύριο Πετρίτη λέει η αλήθεια. Η Μενδώνη λέει είναι η ψεύτρα.